πάμε. Μαζευτήκαν άτομα, ε! Εδώ δεν καλύτερα. Πρέπει να... Τον καφέ πρέπει να το κάνουμε πιο πολύ. Αλλά σε μαγαζί να βολεύει, ρε φίλε. Αυτός που έχει το shower bike το πλυντήριο έχει εδώ στο κουτάκι πυραρία, καφέ πυραρία και τέτοια. Ναι. Τα είδη πύρας. Λέγεται ο μπαμπάς. Θα μας πιάσει και κανένα φανάρι, ε! Όλα τα πιάσαν. Ο Φιντέλ. Τώρα δεν τραβάει. Τραβάει. Απλά δεν έχω βάλει την μπαλακλάβα και μπαίνει αέρας. Το μικρό... Αυτό τέτοιο λες, ε! Το μικρό... Α, το είδες. Ναι. Πήρα άλλο. Τι λέει? 4 wheels move the body, 2 wheels move the soul. Και με ρωτήσεις τι σημαίνει, βαριέμαι. Ταξιδεύει η ψυχή του τώρα. Έτσι! Ωραία.
είναι, δεν φαίνεται. Ωραίο! Σουβλάκι! Ανέβα Καλλιμάρμαρο! Καλλιμάρμαρο, πάμε Καλλιμάρμαρο. Από κάπου ανεβαίνει εδώ. Έχει κόσμο πίσω, ας τα δω. Όχι, λέω για να τα πηγαίναμε πίσω, ρε, είναι πιο καλά. Τώρα γράφω και ήχο και τέτοιο και τα συγχρονίζω 1, 2, 3, 4, 5 το κλακ, βάζω βίντεο και ήχο και βρίσκω ακριβώς το σημείο για να είναι η γραμμή του βίντεο με του ήχου μαζί να ξεκινάνε. Το κλακ, η κλακέτα, αυτό κάνει ρε. Στις ταινίες και σε αυτά. Τώρα που έκανες 1, 2, 3, 4, 5 αυτό. Ναι, το κάνω και το 5 για να είμαι εγώ πιο σίγουρος. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό ρε μαλάκα. Άλλο σημείο. Μου δείξανε φίλε που έλεγα να πάρω και με έκραζε η γυναίκα γιατί ήταν και παρέα. Η γυναίκα θα πάω να πάρω GoPro. Έτσι. Και είδα φίλε βίντεο κάτω από τη θάλασσα του Turbo X με 67 4K. Καλά, καλά. Άκου λίγο. Επειδή εγώ νομίζω ότι είχα δει την ανάλυση full. Το έβαλε φίλος μου, εγώ δεν έχω κάρτα γραφικών και μια οθόνη απλή έχω, καλή αλλά απλή. Μου το έβαλε φίλος μου σε 2K οθόνη που έχει και κάρτα γραφικών. Άμα δεις τη βίντεο γράφει κάμερα, τώρα το είδα πρώτη φορά φέτος. Βλέπεις. Δεν έχεις ιδέα. Εγώ σου είδα, το είδα σε κινητό απλό. Ας το κινητό, η οθόνη τόση είναι. Ναι ρε φίλε. Το θέμα είναι να το δεις σε οθόνη. Εγώ δεν το βάζω, σε τι οθόνη θα το βάλω ρε φίλε. Θέλω να τραβήξω μια φωτογραφία το πιτσιρικά. Εντάξει, ρε εντάξει, για αυτή τη χρήση θα πάρεις ένα φτηνό. Γι' αυτό σου λέω. Πάμε. Από εδώ δεν μπαίνει πια. Το ξέρω. Δεν μπαίνει. Πάμε από Αλεξάνδρας. Από πού βγαίνει η Βουλή, δεν ξέρω. Βουλή βγαίνει εδώ από το... Από Λούφα. Α, από το Χίλτον απέναντι. Και από το Χίλτον και από εδώ πίσω. Πάμε να βγούμε μπροστά στη Βουλή. Να πάμε να ανεβούμε Πανεπιστημίου και να γυρίσουμε από Πειραιώς και να φύγει κι αυτός. Εσύ θα στρίψεις πιο νωρίς λογικά. Θα πάμε από Βουλή, θα πάμε μέχρι Ομόνια και θα στρίψουμε για Πειραιώς εμείς. Εντάξει, εγώ θα πάω κάτω με ταξουργείο. Με ταξουργείο, εντάξει, πάμε μέχρι εκεί όλοι μας. Εντάξει. Ωράκι! Ωράκι! Απέναντι! Α, από εδώ βγαίνει, ναι! Φιλαράκι, τι πρόγραμμα φοράει. Άντως το επόμενο τώρα στα 20, θα τις βάλω. Βάλτες, ε. Βάλτες να δω τι θα καταλάβει. Δεν ανέβουμε κανένα δικαπιτό.
Κολώνει. Πάμε. Νίκο. Πες. Πάμε κανάλι καμπιτό. Πάμε μία, πάμε μία. Έλα πάμε να την κάνουμε ρε. Πάμε Ομόνια. Ναι, ναι. Δυστυχώς ατυχήσαμε. Εδώ θα βλέπετε Αθήνα με την... Όχι ρε. Θα δείτε και άλλα. Την πιάνεις την κορόιδα ρε. Αρχίζουμε τώρα τις βολτούλες στην Όπορο. Ωραία εποχή, ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη. Πολλά κοντινά μέρη, ακόμα πιο πολλά μέρη τα μακρινά. Μονοήμερα κυρίως. Κάτι να κάνουμε, κάτι. Δεν το κλείσανε γι' αυτό ρε. Για τις κόντρες, μάλλον. Ναι ρε μαλάκα. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί είναι και το drive-thru το σινεμά ρε. Μήπως έχει καμιά εκδήλωση. Δεν το κλείσανε για τον κορονοϊό. Όταν το είχαν κλείσει πριν το καλοκαίρι το είχαν κάνει για τις κόντρες. Τι. Πέτε φαρμάκα να πιω. Έχω κορονοϊό. Ότι μας πιάνουν και φανάρια μέσα στο κολονάκι με ξεπερνάει. Ούτε ένα δεν έχουμε. Ένα έχει ρε μαλάκα, εδώ τι είχαμε. Λοιπόν, ένα μικρό για εδώ. Ναι. Και ένα ολόκληρο σε κανένα λόγο. Σίγουρα ρε, να είσαι σίγουρος. Όπως το λες θα γίνει. Είναι έτοιμο. Κύριε, η κόψη μου ό,τι μου είναι. Μόνο μη σχολιάσεις στο βίντεο κακά πράγματα. Γιατί βλέπουν και γιαγιάδες. Γεια σου, γεια σου. Να. Τέσσερα. Σταθή. Θεό, περνάμε. Εγώ το παλιό νόμιζα ήμουνα στα 4 και το πήγα στα 5. Ένα χρόνο το είχα έτσι και μου χώσανε το πρόστιμο. Το πρόστιμο ήταν πιο ακριβό από το κταίο. Πάει το περίπατο, πάνε και οι ζαρτινιέρες, πάνε και όχι, τα χρώματα πάνω. Μία λωρίδα κόψανε ρε. Οι ζαρτινιέρες έχουν βγάλει. Ρε, ξέρεις που το κάνανε ωραίο, στο Θησίο. Απ' τη μία πλευρά βάλανε γλάστρες, γιατί βγάζανε αμάξια οι πολεοπόλιδες και το είχαν γαμίσει και το κάνανε ωραίο. Είχε και μικρό πεζοδρόμιο. Θες να κάνεις τον μπαμπρίζ. Ρε φίλε, είναι το μετά το θέμα. Τι είναι το μετά, μου λέει ρε φίλε, δεν πας πουθενά, μου λέει, μέχρι το σπίτι και μέχρι τη δουλειά. Δεν θέλει δρόμο, μου λέει, θέλει εκπρομές, θέλει ταξίδια. Α, ah, εντάξει, ναι ρε. Δεν το κάνεις, θα πάω σε 7 χιλιάρια, μου λέει, γιατί όχι. Και μέσα στην Αθήνα θα καίει και πιο πολύ. 300 και 300 και το μεγάλο σέρβις. Μόνο, εγώ νομίζω πιο... Πάνω από 300. Εγώ έχω ακούσει και για 500, να ξέρεις. 350 είναι στο downtown ρε, το 3,5.